Review, Units 26 through 30. Narrative. Τον περασμένο μήνα, μία τάξη των φοιτητών της Αρχαιολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με δύο αρχαιολόγους καθηγητάς ειδικούς στον πολιτισμό της Αρχαίας Αιγύπτου, ανεχώρησε για την Αίγυπτο. Το ταξίδι με το πλοίο δεν ήταν πάρα πολύ καλό, διότι ο καιρός ήταν εφελώδης με σποραδικές βροχές, οι δυτικοί άνεμοι φυσούσαν πολύ και έκανε μάλλον κρύο. Παρ' όλα αυτά όμως, το βράδυ της πρώτης ημέρας ευρέθηκαν όλοι στο σαλόνι του πλοίου και άρχισε η συζήτηση για διάφορα θέματα, όπως η ιστορία των διαφόρων περασμένων πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογειακής περιοχής κτλ. Τα θέματα αυτά είχαν τόσο ενδιαφέρον, που όλοι κατάλαβαν ότι το ταξίδι αυτό θα είχε μεγάλη επιτυχία, όπως και έγινε, αν και ήταν ένα πολύ μικρό ταξίδι. Ο ενθουσιασμός των φοιτητών έγινε αφάνταστος όταν άρχισαν να φαίνονται από μακριά τα ακρογιάλια της Αιγύπτου και ιδιαίτερα όταν το πλοίο τους άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά στο λιμάνι της Αλεξανδρίας. Γύρω από το πλοίο μαζεύτηκαν πολλές βάρκες με ξυπόλυτους ηθαγενείς, ντυμένους με το ένδυμα της πατρίδας τους, που το πρόσωπό τους γυάλιζε στον πρωινό ήλιο. Όλοι αυτοί οι ηθαγενείς είχαν έρθει για να καλωσορίσουν με φωνές και λουλούδια τους επιβάτες και οι φοιτητές αισθάνθηκαν αφάνταστη χαρά για την φιλική αυτή εκδήλωση των απλών αυτών ανθρώπων. Όταν βγήκαν στην Αλεξάνδρεια, ύστερα από τις απαιτούμενες διατυπώσεις του τελωνίου, επήραν αμάξια και είπαν στους οδηγούς τους να τους πάνε αμέσως στο ξενοδοχείο τους, διότι είχαν τελεπορηθεί αρκετά από το ταξίδι και ήταν πολύ κουρασμένοι. Αλλά τους περίμενε μία μεγάλη έκπληξη στην αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου, η οποία τους ανάγκασε να αναβάλουν όλα τους τα σχέδια και τον ύπνο τους για αργότερα. Είχαν μόνο μερικές στιγμές στη διάθεσή τους για να αφήσουν τις βαλίτσες τους, να φορέσουν το σμόκιν τους και να κατεβούν αμέσως στη δεξίωση, που έδιναν προς τιμήν τους οι καθηγητές και οι φοιτητές της Αρχαιολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αλεξανδρίας. Σε αυτή την δεξίωση ήσαν πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων, διανοούμενοι, καθηγητές, ποιητές, ζωγράφοι, πολλοί Έλληνες της εκεί ελληνικής πρεσβείας, όπως ο πρέσβης, ο επιτετραμένος κτλ., καθώς επίσης και πολλοί διερμηνείς που ήξεραν απτέστως ελληνικά. Όλοι αυτοί αισθάνθηκαν ειλικρινή χαρά που έκαναν την γνωριμία των καθηγητών και φοιτητών του Ανωτέρου Πανεπιστημίου των Αθηνών και ύστερα από πολλούς λόγους, ποτά και αιγυπτιακή εθιμοτυπία, η δεξίωση τελείωσε και οι φοιτητές, αρκετά κουρασμένοι, επέστρεψαν στα δωμάτια τους για να κοιμηθούν και να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους, διότι το πρωί της επομένης ημέρας είχαν σκοπό να επισκεφθούν τα αθάνατα ερείπια της αρχαίας Αιγύπτου. Το ταξίδι για τις πυραμίδες διήρκησε αρκετά, αλλά ήταν θαυμάσιο. Ποτέ δεν θα ξεχάσουν την χαρά που αισθάνθηκαν επάνω στις καμήλες και τον θαυμασμό τους όταν πρωτοείδαν την Σφίγγα και την πυραμίδα του Χέοπος. Εκείνο που τους έκανε αφάνταστη εντύπωση ήταν το ύψος του και η γεωμετρική τους ακρίβεια. Με μεγάλη προσοχή άκουσαν τον ένα από τους καθηγητάς τους να τους μιλάει για την αρχιτεκτονική των πυραμίδων και τους λόγους που έκαναν τους Φαραώ να κτίσουν αυτούς τους τάφους. Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον είχε η ομιλία του άλλου καθηγητού, ο οποίος τους εξήγησε με λεπτομέρειες την κοινωνική ζωή της αρχαίας Αιγύπτου και την διαφορά μεταξύ του αιγυπτιακού και του ελληνικού πολιτισμού. Μετά τους λόγους των δύο καθηγητών, συνέβη κάτι πολύ διασκεδαστικό. Ένας Αιγύπτιος δρομεύς τους επλησίασε και τους είπε ότι επί αμοιβή μπορούσε να ανεβεί τρέχοντας σε 6 λεπτά έως την κορυφή της πυραμίδας. Και πράγματι ανέβηκε και κατέβηκε με καταπληκτική επιτηριότητα και ταχύτητα. Τις επόμενες ημέρες οι φοιτητές επισκέφθηκαν διάφορα άλλα αρχαία μέρη της Αιγύπτου και είδαν και θαύμασαν αρχαίους ναούς, τάφους, μουσεία με αγγεία, αγάλματα, μούμιες και στήλες γεμάτες με ιερογλυφικά. Ο μυστικισμός όλων αυτών των αρχαίων μνημείων, η ομορφιά των αιγυπτιακών τοπίων και η φιλοξενία των Αιγυπτίων τους εγωίτευσαν και έμειναν με τις καλύτερες εντυπώσεις και αναμνήσεις για την ιστορική αυτή χώρα. This is the end of review, units 26 through 30.